που πρέπει να βγει συνάδελφοι και συναδέλφοι σήμερα από εδώ πέρα μέσα και αν μας πεισμώνει μία φορά το ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, χρειάζεται λοιπόν από αυτή τη στιγμή να ξεχυθούμε στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, σε κάθε γειτονιά, ώστε την Πέμπτη Θεσσαλονίκη να πλημμυρίσει, εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης που εδώ και 70 χρόνια δολοφονείται, διώκεται από το σπίτι του, από την πατρίδα του, από την ίδια του τη γη. Απαιτούμε να απαιτούν ελεύθεροι όλοι αυτοί οι χιλιάδες κρατούμενοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά που άδικα κρατούνται και παράνομα στις φυλακές του Ισραήλ, να γυρίσουν στα πάτρια εδάφη τους όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή έχουν ξεχυλήσει και δεν ξέρουν πού να πάνε, για το οποίο ο μόνος υπεύθυνος είναι το δολοφονικό κράτος κατοχής του Ισραήλ, όπου εδώ και 70 χρόνια με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει εξαπολύσει αυτό τον πόλεμο ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη σύσκεψη σήμερα, μέσα από όλη αυτή τη ζωντανή και πολύ καλή συζήτηση που έγινε, είναι ότι έχουμε καταφέρει για πολλωστή φορά να το κάνουμε αυτό. Και δεν είναι μια αφετηρία η απόψινή συζήτηση, αλλά είναι ένα βήμα κλιμάκωσης του λαϊκού και του νελοϊστικού κινήματος απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση κυβέρνησης, κεφαλαίου εργοδοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαιώματά μας, στην ίδια μας τη ζωή. Συνεχίζουμε αγωνιστικά, όπως περιέγραψαν πολλοί συνάδελφοι και συναγωνιστές από τούτο εδώ το βήμα. Αποφασιστικά θα πει ότι κάθε σύλλογος, κάθε σωματείο, κάθε ένωση εργαζομένων πρέπει να γίνει επιτελείο μάχης και οργάνωσης του αγώνα. Σε όλους αυτούς τους σταθμούς και τον προγραμματισμό που εισηγητικά ακούσαμε από τους συναδέλφους νωρίτερα, αλλά και σε ό,τι ζήτημα προκύψει από εδώ και πέρα, απληρωσιά, παραβίαση ωραρίου εργασίας, το διάλειμμα του εργαζόμενου, για κάθε δικαίωμα λοιπόν, για κάθε αδικία που θεωρούμε ότι συμβαίνει, θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να οργανώσουμε την απάντησή μας, ώστε να ανατρέψουμε αυτό το κακό. Οι οικοδόμοι δίνουν απάντηση στις 8 του Νοέμβρη, με μια μαζική πανοικοδομική απεργία, όσο μαζική και δυναμική ήταν η απεργία στις 21 του Σεπτέμβρη. Απέναντι στον νόμο Γεωργιάδη. Και ένα έχουμε να πούμε από αυτό το βήμα. Παρά την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι οικοδόμοι την απεργία θα την περιφρουρήσουν. Όπως ξέρει η εργατική τάξη να περιφρουρεί τους αγώνες της, έτσι θα κάνουμε και στις 8 του Νοέμβρη. Γιατί όπως είπε εισηγητικά και ο συναγωνιστής ο Γιάννης, οι νόμοι καταργούνται στην πράξη με τον αγώνα και τη διεκδίκηση για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μισθούς που να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες σήμερα των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας. Συνάδελφοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, 17 του μήνα, 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Όλοι και όλες εκεί να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Δεν ξεχνάμε στις 4 του Νοέμβρη, στη μεγάλη σύσκεψη που καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων για την οργάνωση της επιτυχίας του εορτασμού για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να πρωτοστατήσουμε και να πάρουμε από τώρα μέτρα ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες που θα γίνουν στα τέλη Νοέμβρη για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, για τα ζητήματα αυτά που αφορούν το συγκοινωνιακό ζήτημα της πόλης, ο ΑΣ, μετρό κτλ., ακόμα και για τα ζητήματα της υγείας μαζί με υγειονομικούς, με τα σωματεία τους, λοιπόν από τώρα οργανώνουμε τον αγώνα και τη δράση μας ώστε να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν ξεμπέρδεψαν με εμάς. Ό,τι διάταξη και αν ψηφίσουνε, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνησή του. Γεια σας, συνάδελφοι.